Εδώ, όπως είπε και ο Δήμαρχος, συναρχικά ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια, από το 1995. Εδώ είμαστε οι παλαιότεροι ίσως αυτής της ιστορίας. Είναι ο Δήμαρχος και εγώ. Το 1995 ξεκινήσαμε να βάζουμε κάποιους στόχους και να κάνουμε κάποια πράγματα. Ακολουθήθηκαν στις γενικές γραμμές από όλες τις δημοτικές αρχές οι στόχοι εκείνοι. Όμως νομίζω ότι έφτασε η ώρα του επαναπροσδιορισμού των στόχων για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μπήκε δυνατά στη ζωή μας το ίντερνετ και η τεχνολογία, οι δυνατότητες διαδικτυακής επικοινωνίας. Γι' αυτό θα προτείνω κάποιους στόχους, κάποιες αλλαγές στόχων, τους οποίους θα θέλετε συζητάμε. Καταρχήν, διαδικτυακές συνδιασκέψεις. Νομίζω ότι πρέπει 2-3 περισσότερες φορές το χρόνο να επικοινωνούμε διαδικτυακά. Υπάρχει και μία αίθουσα εδώ που ευνοεί. Ακόμα και στις γιορτές σας μπορούμε να έχουμε επικάνεται, να βλέπετε εσείς τι κάνουμε. Γενικά την καθιέρωση των διαδικτυακών συνδιασκέψεων. Άλλος στόχος τόσα χρόνια, 30 χρόνια, ήταν το Μητρό των Αποδήμων. Πέρασε από 1000 κύματα, έγινε η προηγούμενη θητεία κάποια προσπάθεια, μαζεύτηκαν κάποιες διευθύνσεις. Όμως εδώ ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ένα επαναπροσδιορισμό στόχων. Δηλαδή νομίζω ότι το να βρούμε 70.000 τόσους απόδημους σε όλο τον κόσμο και να τους καταγράψουμε είναι λίγο δύσκολο και δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα μητρό καρυμνίων, να το πούμε σημαντικών, να μην το πούμε επιφανών και παρεξηγούμαστε, σε όλο τον κόσμο, αυτών που ή μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των Πανελλαδικών Συλλόγων ή είναι, ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό, δημοτικοί σύμβουλοι, ας πούμε, στον τόπο τους, ή πολιτικοί, ή είναι επιχειρηματίες, επιτυχημένοι, ή είναι επιτυχημένοι επιστήμονες. Λοιπόν, αυτό, ένα τέτοιο μητρό, θα ήταν πολλαπλώς χρήσιμο για τον Δήμο και προτείνω να ξεκινήσει μια τέτοια, να γίνει αποδεκτή ένα τέτοιο στόχο. Και φτάνουμε στο περίφημο θέμα του Γραφείου Αποδήμων, το οποίο είναι, καταλαβαίνουμε ότι το θέτεται συνέχεια. 30 χρόνια το συζητάμε. Καμία δημοτική αρχή δεν το έκανε, δεν το υλοποίησε στην πράξη. Παρότι το 2014 μπήκε στον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου. Λοιπόν, και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμός, να ξέρουμε τι κάνουμε και τι θέλουμε. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει ένα υπεύθυνο από τον Δήμο, ας πούμε, πολιτικό προϊστάμενο, είτε δημοτικό σύμβουλο, είτε ειδικό σύμβουλο, είτε αντιδήμαρχο. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικά μια πλατφόρμα που να μπορούμε να εξυπηρετούμε του απόδημου μέσω του ΚΕΠ. Με ένα μισό υπάλληλο αρχικά μέσα στο ΚΕΠ να μπορεί να εξυπηρετεί και να δίνει διαδικτυακές βοήθεια. Δεδομένου μάλιστα ότι το Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού έχει προγραμματίσει να δημιουργήσει, προσπαθεί, ελπίζουμε να το κάνει, να δημιουργήσει μία πλατφόρμα όπου θα συγκεντρώσει όλα τα, ό,τι αφορά τους απόδημους από όλα τα υπουργεία για να μπορούν οι απόδημοι να επικοινωνούν εκεί άμεσα και να έχουν πλήρη ενημέρωση. Δηλαδή αυτό μας δημιουργεί άλλες δυνατότητες. Έτσι, η κλασική, ας πούμε, που ζητούσαν παλιά, εννοούσαμε γραφείο αποδήμων, να υπάρχει ένας υπάλληλος, ένας κλητήρας, θα το πούμε, θέλω ένα ψηφιδικό, είναι μεγάλο. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι τώρα επίκαιρο. Σχεδιάζονται μια, προσπαθούν μια γενική απογραφή των αποδήμων.
προχωρούν προγράμματα φιλοξενίας νέων ομογενών στην Ελλάδα, μαθητικούς διαγωνισμούς, κάνω και την ψήφο, να ξέρετε, γνωρίζετε, γίνονται κάποια πράγματα, οπότε και εμείς χρειάζεται να αναπροσαρμόσουμε τους στόχους μας. Και σε συνεργασία πάντα με τους λόγους, δηλαδή εδώ να κάνουμε να διευκρινίσουμε κάτι. Γίνεται και πολύ καλώς γίνεται στην Ομοσπονδία Ελληνιακών Σωματείων Παγκόσμια. Όμως. Όμως. Ομοσπονδία. Ναι. Στην Ομοσπονδία, γιατί Ομοσπονδία υπάρχει. Δεν ξέρω, εντάξει, όπως το ονομάζεται. Στην Ομοσπονδία Ελληνιακών Συλλόγων. Κάτι πολύ ωραίο μεγάλο να γίνει. Βέβαια δεν βλέπετε πόσο χρονοβόρο είναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δικτύου των Οπαδαβού Περιμνίων. Δεν είναι μόνο αυτό, διότι υπάρχει η συνεργασία του Δήμου με τις επιτροπές αδελφοποίησης, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουμε ενεργές, δύο τουλάχιστον ενεργές, γιατί με τον Πάρκο Σπρίξ τελευταία κάπως έχουν υποχωρήσει, αλλά και το Τάρκον και η Νότια Γαλλία, η ΆΡΑ, λειτουργούν πολύ καλά και έχουμε κάνει συνεργασία και έχουμε και αυτά αποτελέσματα. Τελειώνω αναφέροντας τα δύο πρόσφατα. Το ένα είναι μετά το ταξίδι που έκανα στον προσβότα του Δήμου του Ντάρκουιν και με συνεργασία με την Επιτροπή Ελευθερωποίησης και τον Αντώνη Μιαούδη, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του Ντάρκουιν την υποτροφή σε μαθητές, σε συνέξι μαθητές, με κατόπιν διαγωνισμού για την αγγλική γλώσσα, το οποίο από ό,τι γνωρίζω ο Δήμαρχος ανέθεσε στην κυρία Μαγκάκη να συστήσει την Επιτροπή από καθηγητές για να το προχωρήσουμε αυτό στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ήταν μια καλή κίνηση από την πλευρά του αδερφού Δήμου του Ντάρκουιν, όπως επίσης και μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Δομιοποίησης της ΆΡΛΑ να γίνει του χρόνου ένα τουρνουά ποδοσφαίρου νέων στην ΆΡΛΑ με τις αδελφοποιημένες πόλεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει σύντομα κάποια απόφαση για να ξεκινήσει και τις διαδικασίες μέσω Εράσμους ή μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που είναι χρονοβόρες, να πάρει τη σύμφωνη γνώμη από το Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσει και αυτό. Ελπίζουμε να γίνει και επαναδραστηριοποιηθεί και η αδελφοποιημένη πόλη, η Επιτροπή Ενεργοποίησης με τους άκρους του Ίξη. Λοιπόν, τελειώνω και με μία πρόταση, που αν θέλετε την συζητάτε. Πιστεύω ότι πρέπει κάθε χρόνο ο Δήμος, καλοκαίρι, να τιμά ένα απόδημο καλύμνιο, όχι κατά ανάγκη δήμαρχο ή τέλος πάντων γερουσιαστή όπως το Πηγυράκι, έναν ας πούμε εργάτη του κινήματος των αποδήμων. Εγώ αυτό θα πρότεινα. Κάθε χρόνο και ένα. Και προτείνω για φέτος να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή να δοθεί η τιμητική διάκριση στον Αντώνη τον Μιαούδη. Είναι ένας από τους παλιότερους, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες, στην Επιτροπή Ενεργοποίησης Καλύμνιου Στάρου, πάντα εργάτης εκεί, πάντα ουσιαστικός και αποτελεσματικός, να του κάνουμε λοιπόν μια τιμητική διάκριση. Λοιπόν, αυτά ήταν λοιπόν από την πλευρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Είπε ο Ρώσος ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε κάποιους στόχους. Εμένα η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια μου έχει δείξει ότι η ιστορία με τους απόδειμους, όσο χρήσιμη είναι, άλλο τόσο παρουσιάζει τρομακτικές δυσκολίες. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, προκειμένου να βρεθεί ένας βηματισμός ώστε να είναι εύχριστος αυτός ο βηματισμός, να είναι δηλαδή προσβάσιμος, να μπορεί να δίνει κάποιες λύσεις
στα προβλήματα που δημιουργούνται. Και θα ήμουν προσωπικά ικανοποιημένος αν από τους 2-3 στόχους που μπορεί να βάλουμε σήμερα να υλοποιήσουμε τον ένα, αλλά πολύ σωστά, πολύ στοχευμένα και του χρόνου που θα βρεθούμε να πούμε κάναμε πράγματι αυτό το πράγμα. Για να μην επαναλαμβανόμαστε, διότι υπάρχει θέμα. Θα σταθώ σε ένα ζήτημα. Το γραφείο των αποδείγων. Αυτό από την δεκαετία του 90 συζητείται, ξανασυζητείται και υπάρχει δυστυχία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως η ψήφος των αποδείγων ήταν μια δεδαλώδης διαδικασία που ευτυχώς τώρα με ευρεία πλειοψηφία πέρασε και μέσα από την δυνατότητα του διαδικτύου, αυτό είναι κάτι το εθαρρυντικό, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε τοπικό που εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε, πιστεύω ότι μπορεί πράγματι να βρεθούν κάποιες λύσεις σε ζητήματα τα οποία μας αφορούν και σας αφορούν. Αλλιώς πως, με δεδομένα, αυτά τα οποία υπάρχουν στο Δήμο, για να μην ωραιοποιούμε τίποτα, μειωμένο προσωπικό, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, διότι τα προβλήματα των αποδήμων δεν είναι όσο απλά και αν φαίνονται, είναι αλληλοσυγκρουόμενα, εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, το βιώνετε κι εσείς, όταν έρχεστε εδώ στην Κάλυνο ή γενικότερα στην Ελλάδα, να τρελαίνεστε. Θέλετε τη γραφειοκρατία, θέλετε γενικότερα το πώς το ελληνικό κράτος λειτουργεί σε όλες τις βαθμίδες διοίκησής του, υπάρχουν ζητήματα. Δεν ήταν θέμα έλλειψης πολιτικής βούλησης ούτε από μένα, ούτε από τον Γιάννη, ούτε από τον Δρούσο, τον Γιώργο, των δημάρχων δηλαδή που υπάρχουν εδώ. Είναι θέμα αντικειμενικών δυνατοτήτων. Τώρα βέβαια, μέσα από την καθοδήγηση της κυβέρνησης με την κωδικοποίηση, διότι εγώ θα έλεγα κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Λέω τυχαία υπουργεία. Όλα αυτά ακριβώς τα ζητήματα που απασχολούν τους απόδημους θα έπρεπε να κωδικοποιηθούν στην πλατφόρμα αυτή η οποία έχει στηθεί σε κεντρικό επίπεδο, έτσι ώστε και περιφερειακά να δούμε την όποια πληροφορία απαιτείται, έτσι ώστε να μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η σχέση και να, εν πάση περιπτώσει, να είναι συγκοινωνικά τα δοχεία. Διότι καλά είναι, εντάξει, να κινούμαστε στο πολιτιστικό επίπεδο και να έχουμε κάποιες πιο προωθημένες σχέσεις, όπως είπε ο Δρόσος, με τις επιτροπές. Είναι κάτι χρήσιμο, είναι πιο ζεστό, μας φέρνει πιο κοντά. Αλλά επειδή αυτά τα πράγματα μπορεί στην αρχή να υπάρχει ενθουσιασμός, μπορεί, αν δεν είναι σωστά θεμελιωμένα, σωστά οργανωμένα, στον χρόνο ξεφτίζει. Άρα, κοντολογής. Για μένα θα πρέπει να δούμε αυτούς τους 2-3 στόχους, πού θα βάλουμε σήμερα και πώς πρακτικά, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, μπορούμε πραγματικά να τους κάνουμε να δουλέψουν. Είπε ο Δρόσος μέσα από το ΚΕΠ, μέσα από έναν υπάλληλο, εγώ σας λέω και 2 υπάλληλοι να μπορούν.
Δεν είναι εύκολο, παιδιά, το εγχείρημα. Δεν θέλω. Αυτό είναι ένα καταστάλαγμα μιας εμπειρίας. Γιατί επαναλαμβάνω, λίγο πολύ βιώνουμε ποια είναι τα πράγματα. Για έναν ο οποίος φεύγει από εδώ, είναι ζει στο εξωτερικό, με άλλες νοοτροπίες, με άλλο κράτος οργανωμένο που ξέρει θα πάει εκεί και θα βρει τη λύση του στο πρόβλημα που έχει. Άρα λοιπόν, οι δύο ή τρεις στόχοι που θα επαναπροσδιορίσουμε σήμερα, θα πούμε του χρόνου ό,τι και αν συμβεί, τουλάχιστον πρέπει να έχουμε ένα. Να τον έχουμε οργανώσει τον ένα και να μπορούμε να είναι χρήσιμος. Γιατί εντάξει, καλά να είμαστε του χρόνου, κάποιοι θα είμαστε εδώ, κάποιοι μπορεί να μην είμαστε εδώ, αλλά κάποιοι θα είναι εδώ. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια και να μένουμε στο... σε ένα εύκολο γύρο. Άρα λοιπόν, έτσι πρέπει να κινηθούμε. Από εκεί και πέρα, σωστή η πρόταση του Ρώσου. Κάθε χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει μια απόφαση και να τιμά κάποιον, είτε βετεράνο, είτε ενεργό στέλεχος των αποδήμων, γιατί αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα ηθικό κίνητρο, έτσι ώστε να τραβά αυτός το κάρο, να το πω έτσι απλά και συγχωρέστε με, προκειμένου να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Κλείνοντας, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μια κυρία εδώ, η οποία εργάζεται στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Τηλιακού, η οποία, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε, σε αυτή εδώ την προσπάθεια που κάνουμε, επειδή είναι στο κέντρο λήψης των αποφάσεων όλης της Ευρώπης και του κόσμου, αν θέλετε, πώς μπορεί να την αξιοποιήσουμε πάντα στη λογική ότι ο Δήμος να κάνει κάτι προς όφελος των αποδήμων. Δεν ξέρω. Αλήθεια το λέω, είναι ένα ζήτημα, ένας προβληματισμός που τη βλέπω απέναντί μου, πώς μπορεί να μας είναι χρήσιμη, διότι εκεί υπάρχουν άλλες δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε, εάν είναι εφικτό. Με αυτές τις σκέψεις, εγώ κατεβαίνω από το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν φώτισα κανένα από εσάς, σίγουρα όμως έβαλα έναν προβληματισμό, ο οποίος είναι ρεαλιστικός προβληματισμός. Ό,τι συζητάμε, συζητάμε και κάποια στιγμή είναι η ώρα να λέμε πετύχαμε έστω και ένα στη διάρκεια ενός χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Δεν είμαι προετοιμασμένη σήμερα για να μιλήσω, αλλά... εννοείται ότι είμαι στη διάθεση των αρχών της Καλλίνου για να βοηθήσω την Καλλίνου. Θα μπορούσαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, για μια συνάντηση με την Επιτροπή των Περιφερειών, να συναντήσουμε, δεν ξέρω, δηλαδή μια ιδέα έτσι. Και άλλες ιδέες που θα τις δούμε στην πορεία, έχουμε και τις ευρωεκλογές μπροστά μας, που μπορεί να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο για να γίνονται επαφές. Και σε όποιο άλλο επίπεδο χρειαζόμαστε, σε επίπεδο επιτροπής ή αλλού. Εγώ είμαι πρόθυμη να βοηθήσω. Είμαι μια απλή διοικητικός, ας πούμε. Αλλά είμαι πραγματικά πρόθυμη να βοηθήσω, να γίνουν επαφές, κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Και μετά, βέβαια, νομίζω εμείς οι απόδημοι ενδιαφερόμαστε και να προχωρήσει η Καλλίνος και να μπορούμε να προστατεύουμε κι εμείς τα περιουσιακά μας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα όταν είσαι στο εξωτερικό και σου καταπατάνε την περιουσία, σου καταπατάνε την πρόσβαση σε ένα οικόπεδο, γιατί ακούγονται πολλά τέτοια πράγματα. Να το λόγω για όλη την κατάσταση. Ναι, σωστά. Ναι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι είναι έτσι, αλλά αυτό είναι ένα αυτό θέμα, νομίζω, που μπορεί να ενδιαφέρει τους απόδημους. Γιατί αυτό, ένα από αυτά που το συνδέουν με την Καλλίνο,
Είναι και αυτό που τους άφησε ένας παππούς, μια γιαγιά, μια κληρονομιά δηλαδή που δεν είναι μόνο υλική, είναι και πνευματική. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα, πρώτα σε όλους. Ομάδα μου είναι Νικόλας Καβουλής και εδώ τώρα τα τελευταία 50 πάλι χρόνια στην Αμερική του Capital Live. Προεδρεύω και πέρασα πρόεδρος του Προδρόμου Καλλιτεχνικού Σωματείου. Είμαι πρόεδρος της κοινότητας του Κέντρου Ohio. Είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού της Αμερικής, που κατάγεται, όπως ξέρετε όλοι, από 4 σωματεία. Φλόριδας, Νέα Υόρκη, Ινδιάνα και Ohio. Το τι θα αρχίσω να πω είναι τι κάνει, τι θέλω να δω στην Κάλυμνο να εξυπηρετά τους Καλλιτεχνικούς και τους ομογενείς και πώς θα φαίνεται πιο ωραία η Κάλυμνο. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω ποιος ήταν, ποιος έκανε, ποιος δεν έκανε από τα πολιτικά. Λέω αυτό που αισθάνομαι, γιατί αγαπά την Κάλυμνο και αυτό θέλω να είναι μια ωραία και εξυπηρετική Κάλυμνο. Μερικά πράγματα τα ξέρετε και προσπαθάτε, όπως είπαμε το γραφείο για τους αποδήμους, που εγώ τώρα θα σας πω μερικά πράγματα που δεν είναι οδηγικά μου, είναι και πράγματα που ακούω από όλους που συνεργάζονται και βρίσκονται στο εξωτερικό. Τι είναι τα προβλήματά τους, τι θέλουν να αλλαγές να κάνουν. Όπως είπαμε, αν είναι το γραφείο αποδήμου που το συζητάμε χρόνια, αυτό θα είναι, μου φαίνεται, το πρώτο που θα ευχαριστήσει πολύ κόσμο να ηρεμήσει πολλά πράγματα. Το δεύτερο είναι η συγκοινωνία. Θα πω πολλά πράγματα, δεν πιστεύω θα τα κάνετε όλα αύριο, αλλά εγώ θα τα πω να τα βάλετε σε σειρά και όποτε μπορείτε τα κάνετε τι θα θέλω να δω διαφορετικό. Το άλλο είναι η συγκοινωνία. Μας παίρνει πολύ χρόνο από εδώ για να πάμε στην Αθήνα. Όσο πιο γρήγορα πάω από την Αθήνα στην Αμερική παρά από την Κάλυμνο στην Αθήνα. Συγκοινωνία. Αυτό αν μπορούμε το κάνουμε με τα αεροπλάνα, με τα καράβια, με τέτοια, να έχουμε λίγο έτσι, να το προσπαθήσουμε. Όταν κατεβαίνω μετά το, ξέρω, το λιμάνι, προσπαθάτε εγώ όπως είναι να το φτιάξετε. Αυτό θα πρέπει να γίνει αυτό το σύντομότερο, να μπορούν ο κόσμος εκεί πέρα έξω να, έχουν ακούσει παράπονα ότι πάνε και πέρα το χειμώνα, ας πούμε, και περιμένουν στη γραμμή να πούνε έξω γιατί δεν έχει αναφέρει να καθίσουν εκεί μπροστά στο καράβι. Περιμένουν να πούνε οι άλλοι έξω, να πούνε οι άλλοι μέσα, μέσα στη βροχή, μέσα στον ήλιο, μέσα στον έναν άλλο. Καλό θα είναι να φτιαχτεί αυτό γρήγορα και να μην γίνει ένα κάτι πιο κοντά ένα μέρος, ένα ρέστορα, ένα κάτι που να μπορεί ο καθένα να ξεκουράζει και να είναι έτοιμο με το που θα βιάσει να πει. Αυτό είναι κάτι. Τα άλλα τα ξέρετε, ξέρω ότι για τα σκουπίδια. Στο πλήρη στον Άρχιστο, 5 χρόνια να χρειαστούν να γίνουν εκεί πέρα. Ξέρω, είπαμε πολλά τα. Βλέπετε πάντα και μετά πώ λέω ότι καλό θα είναι να τελειώνουμε. Όσο πολύ πιο λίγο εγώ θα σα πω πότε και τέτοια. Εσεί ξέρετε καλύτερα και δεν ονομάζω σε εσένα ή στον Γιάννη στον καθένα. Όποιο είναι μπροστά θα κάνει το πολύ το καλύτερο και για εμά. Εγώ με όλου του φίλου, όσου αγαπάω, όποιο εκλέξει η Κάλυμνο, εγώ θα δουλέψω μαζί του και όλα καλά. Λοιπόν, τι θα πω. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι, τώρα θα πάμε στην ομορφιά της Καλλιτεχνικής. Εγώ τι θα ήθελα να δω είναι, όταν περνάω και βλέπω το κτίριο μπροστά στο τριβάνι, αυτό με στεναχωρά. Είναι ένα κτίριο παλιό ιστορικού και βλέπω τα παντούρια του σπασμένα με περιστέρια πάνω τέτοια, θα ήθελα από δίκτυση και νομίζετε, θα γινόταν το όνειρο από μένα, θα ήταν ένα όνειρο, είναι ένας χώρος ωραίος, που θα ήθελα να δω να διάσουν αποθήκες από κάτω και να γίνουν, να φτιαχτούν τα παράθυρα, να φτιαχτεί από κάτω, αν γίνεται, να γίνει μια καφετέρια, ένα γλυκαρτήρι εκεί πέρα και να έχει καρέκλες από μπροστά, να γίνει ο κόσμο να τρώει το παγωτό του, το γλυκό του, κάτι του καφέ του και να επίσης έχει και το χώρο το αντίπαλο το που περπατάνε, να μπορούν και πάλι μαζί με τα παιδιά να περπατήσουν και να κάνουν το θα είναι ωραίο. Το άλλο που θυμάμαι που μεγάλωσα μικρός, πάντα κατεβαίναμε κάτω και όταν ήμουν τότε από την Αμερική τα πρώτα μου χρόνια,
και έφερε την γυναίκα μου για μια άλλη αντεργή, το πρώτο πράγμα που την πήρε ήταν γιατί δεν ήταν πράγμα σου. Μάλιστα, έτσι το βλέπαμε ότι ήταν κάτι όμορφο για να μέσω. Με στεναχωρά που την έβλεπε κλειστή. Εγώ θα ήθελα να ανοίξει η αγορά και να βάλει όλα τα φρούτα που είναι απ' έξω στους δρόμους να μπουν μέσα εκεί. Όχι κρέατα, γιατί τα κρέατα λίγο θέλουν ψυχία πράγματα και δεν φαίνονται καλά, αλλά τουλάχιστον όλα τα φρούτα για να μπαίνει κάποιο μέσα με ένα συμπεριβάλλον που έχει την κρέτα. Θα μ' άρεσε αυτό το βάθο. Το άλλο βέβαια είναι η όψη του Τελωνίου που είναι εδώ το στολίδι τη Καλλίνου και φαίνεται λίγο χάλια για χρόνια. Όποιο είναι υπεύθυνο και μπορεί να το φτιάξει όσο πιο γρήγορα γίνεται, μια ωραία φωτογραφία. Το άλλο που θα ήθελα να δω είναι τα θέρματα. Τα θέρματα, εγώ μεγάλωσα την εποχή του 60. Όλοι οι τουρίστε που ερχόταν στην Γάλλη, όταν τον ερωτούσε γιατί ήρθε εδώ, ήρθε για τα μπουτράκια. Και τώρα δεν λειτουργάνε για χρόνο. Δεν ξέρω τι τα έχει σταματημένα, αλλά νομίζω ότι πολλά νησιά που τα εκμεταλλεύονται τραβάνε τουρισμό, κάνουν λεφτά, έχουν δουλειά σε χώρο που είναι κάτι καλό να το δείτε πώς μπορεί να δουλέψει. Και το άλλο που κάπως δεν μ' άρεσε φέτος ήταν η γέφυρα. Η γέφυρα ήταν ένα μέρος που τα χρόνια ήταν ανοιχτό, πήγαινε κάποιος να κάνει ένα μπάνιο. Είναι η μόνη δεύτερη παραλία στην Κάλλη εδώ πέρα, πούμε, που καθένας πάει μια ωραία παραλία. Αλλά δεν έχει κάτι ανοιχτό εκεί πέρα. Αν μπορεί να το πάρει κάποιο, να το δουλεύει, να το καθαρίζει, να το φτιάχνει για να βγει ένα σπέτσο, να πιάνει καφέ, να βγει το καλάδο, να κάνει το μπάνιο του. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτά είναι που σκέφτομαι αυτή την ώρα. Τώρα μπορεί να ξεχαστεί, αλλά μπορεί να είναι πολλά. Αλλά αν μπορείτε, βάλτε τα στη σειρά. Αν μπορείτε, κάνετε κάτι. Καλό θα είναι. Άλλα τα νερά του ποταμού τα ξέρετε, προσπαθάτε, όλοι προσπαθάτε το καλύτερο. Έγινε. Λοιπόν, τώρα θα πάω εμείς στην Αμερική τι κάνουμε. Εμείς στην Αμερική φέτος έχουμε την επέτειο τα 100 χρόνια του σωματείου, του προδρόμου, του καλύτερου σωματείου του ΟΚΑΡΟΥ. Πιστεύω πρέπει να είναι έτσι, ένα από τα πιο αρχαία, το πρώτο, μπορώ να πω, στην Αμερική, τουλάχιστον εξωτερικό που θυμάμαι στην Αμερική. Κρυφτάζουμε τα 100 χρόνια. Τον Νοέμβριο αρχινάει στις 22 του Νοέμβρη και τελειώνει στις 26. Είστε καλεσμένοι, μπορείτε να πείτε να εκπαιδεύσετε να δείτε. Έχω δώσει πρόσκληση σε μερικά άτομα, το θαύτιο σε προτινότητα το χιλιάζει Παΐσιος, θα έρθουν να μας επισκεφθεί. Οι αρχές μπορείτε να έρθετε, όσοι θέλει μπορεί να έρθετε. Όσοι είναι διακριτικοί, βέβαια έχουν και εκπομπές, τώρα δεν ξέρω πώς δουλεύουν τα πράγματα εδώ και πώς τα κάνετε, αλλά όποιος, όλοι είστε προσκαλεσμένοι, δεν μπορείτε να πείτε να μας κάνετε παρέα. Πάμε στην Ομοσπονδία του κόσμου που παλεύουμε με τον Δημήτρη τώρα για χρόνια. Δεν τα ξεχνάμε, παλέψαμε το πράγμα και έχω βαρεθεί να το λέω το ίδιο του κάθε χρόνο, να μην γίνεται τίποτα. Όπως και εσείς τα ακούτε, πράγματα έχετε τα ίδια ιδέες. Αλλά προσπαθάμε. Ό,τι ήταν να το κάνουμε εμείς οι Προέδροι, το κάνουμε. Ό,τι όλα τα σωματεία της Νέας Αυστραλίας, Γαλλίας, Αθήνα, Ρόδου, Οχάιο, όλοι υπογράψαμε. Όλοι ό,τι μας είπαν, όταν κάνουμε τη φίλη του Γόρου, το κάνουμε. Και τώρα είστε χέρια του δικαστήριου. Οπότε θα βγάλει την άδεια. Πότε θα είμαστε εντάξει. Το θέλω πολύ να γίνει, θέλω να το δω να λειτουργεί. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατό πράγμα. Απίστευτο πιστεύω θα είναι. Γιατί βλέπω τη διαφορά που έκανε η Ομοσπονδία στην Αμερική, πώς είμαστε τα τέσσερα σωματεία χώρια. Και μετά απομονωθήκαμε τι δύναμη πήραν και τι πράγματα σωστά βγήκανε. Και πιστεύω αυτό που θα γίνει με τον κόσμο θα είναι. Μπορεί να πω πάνω από 10 φορές από το σύνολο. Να μένει ένα κύκλο αυτό που άλλο είναι 10. Τόσο μεγάλο το βλέπω, που θα μπορεί να βοηθήσει τους πάντες. Να μάθει την Κάλυμνο, τους απόδειμους, τα πάντα μπορεί να βοηθήσει να κάνει. Να φέρει κόσμο να ενώσει, να ενώσει κόσμο, να φτιάξει κόσμο πολλά μεγάλα πράγματα και έτσι μπορεί να περιμένει πώς θα γίνει. Εύχομαι να γίνει γρήγορα. Σύμφωνα με τη δικιά σου δουλειά, Πρόεδρε, βοήθα μου, πας πάνω, πάλι λίγο πρόξιμο να τελειώνουμε. Πιστεύω αυτά, να πω, θα κλείσω εδώ πέρα.
όλα αυτά τα έκανα σαν τους. Ευχαριστώ. Μεγάλη παράληψη, ξεχάσαμε να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Νικόλαο Σταβοριανό, δυστυχώς συγκλωσμένα, θα κάνει και τον ρόλο του πολίτη. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τώρα, δεν κατάλαβα καλά, πρέπει να πω αυτό που κάνουμε και αυτό που θα κάνουμε. Αυτό. Αυτό λοιπόν, είναι μια χαρά να θα συναντηθούμε κάθε χρόνο με οι φίλοι μας εδώ, η διαφορά. Λοιπόν, να έχετε καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, εμείς στη Γαλλία τι κάνουμε, εδώ τι κάνουμε. Εδώ, σαν να ξεκινήσαμε η μικρή βοήθεια που κάνουμε για το νοσοκομείο, κάνουμε το Μάρτιο ήρθαμε με ένα φορτηγό γεμάτο και μετά όταν ήρθαμε το Ιούνιο το ίδιο και ήρθανε από το Πορσελουί πολλά πράγματα, 9 παλέτες με αυτά τα ήρθανε με ένα φορτηγό πλοίο που έφυγε από το Πορσελουί μέχρι το Πειραιά, ένα ελληνικό πλοίο. Ο καπετάνιο πήρε αυτά τα πράγματα δωρεάν. Το πήραμε μέχρι που είναι εδώ και μετά που πήραμε ήρθαν εδώ. Τώρα είναι στο νοσοκομείο, εντάξει, όλα αυτά. Άλλο θέμα που θέλω να μιλήσω είναι που του χρόνου θα γιορτάσουμε το 20η επέτειος που υπογράψαμε την αδερφοποίη με το Γιώργο Ρούσος στην Άρλ και μετά στο Σαλέντα Γελό. Θα γίνει μεγάλη γιορτή γιατί η Άρλ είναι αδερφοποιημένη με 9 πόλη. 7 πόλη στην Ευρώπη, μία στην Αμερική και μία στην Αφρική. Και του χρόνου θα είναι 5 πόλοι που θα γιορτάσουν και ως εμάς ένα επέτειος. Το ένα 50 χρόνια, τον άλλο 30 χρόνια, εμείς 20 χρόνια. Και θα γίνει το 20, 21 και 22 Σεπτέμβρη μεγάλες ημέρες με όλη αυτά τα πόλη. Καθένα θα καλέσει ο Δήμαρχος, εμείς λοιπόν θα καλέσουμε ο Δήμαρχος με 3-4 συνόδια. Συνοδούς. Ναι, λάθη κάνουμε πολλά. Λοιπόν, ναι, και θα είναι, ναι, θα καλέσουμε, ναι, και χάρη στο Δρόσο Θαλαβλιάρος είδαμε ο Παντελής Αργός και ο Γιώργος, λοιπόν, θα, όπως είπε ο Δρόσος, θα μπορούν να θούνε 9 παιδιά με 3 μεγάλης, ο coach και φωτογράφος, δηλαδή. Και αυτό είναι ένα σχέδιο Erasmus, θα θούνε για να κάνουν ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά, 6 versus 6, μικρό, όχι 11. Και, λοιπόν, θα κάνουν το τουρνουά με ομάδες από την περιοχή μας και ομάδες από την κάθε πόλη που θα γιορτάσει το επέτειο.
Αυτό ήθελα να πω και άλλο δεν έχω. Είναι τώρα η κυρία Μάρις από το Παρίσι, μπορεί να πει κάτι, δεν ξέρω. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Είμαι η Ελένη Μάρις και βεβαίως εγώ έχω να κάνω με τα σκουπίδια. Μαζεύω πάρα πολλά σκουπίδια στην παραλία πλατεία. Είναι κάτι φοβερό. Έρχονται κόσμος και κάνουν γιορτές το βράδυ και την άλλη μέρα είναι χάλια. Λοιπόν, ο αδερφός μου, αδερφή μου, εγώ πάμε νωρίς στην παραλία, τη μαζεύουμε και ζητάμε από τη Δημαρχία να περνάτε πότε-πότε να μαζεύετε τους σάκους. Γιατί είναι πάρα πολύ βαρία με το αποκάλιο όλα αυτά. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι δυνατό να βάλουμε ταμπέλες και να λέμε προσέχετε την καλλινά μα, την καλλινό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ίσως γίνει κάτι. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς που ο κόσμος πέφτει, ρίχνει τα σκουπίδια κάτω. Αλλά πρέπει να κάνετε κάτι. Γιατί όποιοι έρχονται από Γαλλία, που ξέρω άλλους, μου λένε το ίδιο. Τα σκουπίδια στην Κάλυμνο είναι φοβερό πράγμα. Και προσπαθούμε για αυτό το πράγμα. Βρήκε ήταν το νοσοκομείο που αρχίσαμε, τώρα είναι τα σκουπίδια. Λοιπόν, αν μπορείτε να κάνετε κάτι, θα είναι πάρα πολύ καλά. Καλά, ο δρόμος για να πάμε πλατηγιαλό είναι χάλια, αυτό το ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι, αλλά όλα αυτά είναι ζημιές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και λέμε καλές εξοχές.